Στη σκιά των αντιδράσεων του επιχειρηματικού κόσμου, ανοίγουν αύριο εκτός απροόπτου τα οδοφράγματα Δερίνιας και Λεύκας. Ξενοδόχοι και οικονομικοί παράγοντες εκφράζουν την αντίθεσή τους, τονίζοντας ότι η διάνοιξη της λεωφόρου Αμοχώστου, που θα συνδέει τη Δερίνια με την περίκλειστη πόλη του Ευαγόρα, θα έχει βαρύτατες επιπτώσεις στον τουρισμό και στην οικονομία. Μας ενημερώνει ο Μαρίνος Παυλικάς. Πυκνώνουν στην επαρχία Αμοχώστου τα σύννεφα και οι ανησυχίες για την ορθότητα της απόφασης για διάνοιξη του οδοφράγματος της Δερίνιας. Ο Πασιξέ ξεκαθαρίζει ότι οι επιπτώσεις που θα προκύψουν θα είναι βαρύτατες για τον τουρισμό και την οικονομία ολόκληρης της επαρχίας. Οι οδοχοί της Αμοχώστου δεν λαμβάνουν θέση στο κατά πόσο πρέπει να ανοίγουν ή να κλείνουν οδοφράγματα. Αυτά είναι η δουλειά της ηγεσίας μας. Εμείς κληθήκαμε και αναφέραμε τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο για τους ξενοδόχους. Οι επιπτώσεις βασικά θα είναι ότι μερίδα τουριστών μας καθημερινά θα απουσιάζει από την περιοχή και θα βρίσκεται σε εκδρομές, γιατί τώρα είναι πολύ πιο προσιτά μέσω της Δερίνιας παρά των Στροβιλιών. Από την πλευρά του, ο επιχειρηματικός κόσμος θεωρεί ότι το θέμα της διάνοιξης δεν θα επηρεάσει μόνο την οικονομία της ελεύθερης Αμοχώστου. Οι προεκτάσεις της απόφασης θα επηρεάσουν περισσότερο την ευρύτερη κοινωνία αλλά και την οικονομία της χώρας γενικότερα. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, τα σειρματοπλέγματα της λεωφόρου Αμοχώστου θα μετακινηθούν στο πλάι, ανοίγοντας τον δρόμο που οδηγεί προς την κατεχόμενη Αμόχωστο. Θα προηγηθεί ενημέρωση και επιτόπια επίσκεψη στον χώρο από τις δύο πλευρές και τον ΟΗΕ για έλεγχο της στήρησης των συμφωνηθέντων και της ολοκλήρωσης των εργασιών.